τον κύριο Μανώλη Ορφανουδάκη, όπως επίσης και πρόεδρο του συλλόγου, του Αγροτικού Συλλόγου Φεστός στην περιοχή του Τυμπακίου. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ από την Παρασκευή που βγήκε η είδηση, επίσης κύριε Ορφανουδάκη, καλή εβδομάδα, ότι ξέρετε, εδώ φαίνεται να γίνονται και βήματα προς τα πίσω και εσείς έχετε μια καλή διάθεση και τη δείξατε με την απόφαση που πήρατε κλπ. Και ήθελα να το συζητήσουμε. Σήμερα πέφτω και σε εκείνη την άλλη την είδηση, δηλαδή αυτό το οποίο λέει ο κύριος Λιβανός, και νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο απ' όλα και αυτό είναι που θέλει τη μετάφραση, ότι δηλαδή είναι μοναδική ευκαιρία για τη χώρα μας η αξιοποίηση του πακέτου των 22 δις ευρώ που διαχειρίζεται το Υπουργείο του μέσα από την ΚΑΠ, το Ταμείο Ανάκαμψης, το πρόγραμμα Λίας της Θάλασσας, το οποίο χαρακτήρισε όχημα για τον εξυγχρονισμό και την επανατοποθέτηση του πρωτογενούς τομέα και μάλιστα μίλησε με αισιοδοξία για τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα, λέγοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να γίνει το αγροτικό επάγγελμα διέξοδος ζωής για τους νέους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να το μεταφράσετε εσείς, γιατί σας ακούνε και νέοι άνθρωποι και μπορεί να έχουν πραγματικά διέξοδο ζωής. Νομίζω όλα αυτά που αναφέρει ο Υπουργός είναι πολύ σημαντικά. Από εκεί πέρα μένει να δούμε κατά πόσο στην πράξη θα εφαρμοστούν και πράγματι όλο αυτό το πακέτο στήριξη θα γίνει διέξοδος για τους νέους να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Αυτό είναι και ένα στοίχημα, επιτρέψτε μου την έκφραση, να δούμε αν και πόσο, κατά πόσο θα κερδιθεί. Και δεν θα υπάρξουν στρεβλώσεις που βλέπαμε όλα αυτά τα χρόνια να εφαρμόζονται κατά καιρούς σε τέτοιου είδους πακέτα στήριξης. Έχει να κάνει με τη διαχείριση αυτού του πακέτου? Εκεί είναι δηλαδή το θέμα στο οποίο επικεντρώνεστε εσείς από τη δική σας την πλευρά? Ναι, οι κατευθύνσεις που θα δοθούν για να πάνε αυτά τα χρήματα, δηλαδή προς ποιες κατευθύνσεις και με ποιο τρόπο. Διότι νομίζω ότι από όλους είναι αποδεκτό ο τρόπος που γίνεται αυτή τη στιγμή, δίνονται οι ενισχύσεις. Νομίζω πολύ περισσότερη ζημιά κάνουν παρά ενισχύουν τον πρωτογενή τομέα. Μάλιστα. Εσείς λέτε λοιπόν ότι εφόσον διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το πακέτο των 22 δις, ότι μπορούν να δοθούν ευκαιρίες, αλλά θα πρέπει να διαχειριστεί σωστά. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς φύγατε από τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόσο στο Ηράκλειο όσο και στα Χανιά. Δεν ξέρω, οι συνάδελφοί σας, η παραγωγή από το Ρέθυμνο, εάν έφυγαν από την Διεύθυνση Δασών, ήταν και μεγαλύτερο διάστημα ούτως ή άλλως. Φαίνεται ότι κάτι κινείται που είναι προς την σωστή κατεύθυνση, τουλάχιστον προς το παρόν. Δηλαδή, η είδηση της Παρασκευής ήταν ότι στα βιβλιάρια των πραγματικά δικημένων παραγωγών λόγω Natura και ΑΤΑΚ, ότι θα επιστραφούν οι κομμένες επιδοτήσεις, όπως δεσμεύθηκε ο κύριος Λιβανός, αλλά τόσο ο ίδιος όσο και ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς διευκρίνησαν ότι θα υπάρξει νοικοκύρεμα για όλους, και τους αδικημένους και τους μη αδικημένους. Να μας πείτε τι ακριβώς δεδομένα υπάρχουν? Νομίζω αυτό ήταν έτσι και το ουσιαστικό αποτέλεσμα όλων αυτών των συζητήσεων. Οι δηλώσεις, παύλα δεσμεύσεις του Υπουργού και απέναντι στην Επιτροπή των Αγροτών, αλλά και προς των συναδέλφων του Υπουργών και βουλευτών που παρευρέθηκαν στη συζήτηση. Αυτός ήταν και ο λόγος που εμείς αποφασίσαμε να αναστείλουμε τις συνειδητοποιήσεις μας, διότι ο αποκλεισμός του ΟΠΕΚΕΠΕ θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα, διότι δεν θα αφήναμε τα συστήματα να ανοίξουν τους εργαζόμενους να ασχοληθούν με αυτά τα προβλήματα. Αποφασίσαμε λοιπόν με καλή θέληση και καλή πίστη να αναστείλουμε τις συνειδητοποιήσεις μας μέχρι την πληρωμή που θα γίνει προς το τέλος Δεκεμβρίου, να δούμε αν και κατά πόσον όλα αυτά που ανέφερε ο Υπουργός και δεσμεύτηκε θα γίνουν πράξη. Δηλαδή, κατά παρέκκληση για το 21 μπορούν να μεταβληθούν τα στοιχεία, ας πούμε, του ΑΤΑΚ χωρίς περαιτέρω έλεγχο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Στις περισσότερες των περιπτώσεων, όπως είπε ο Υπουργός, νομίζω ναι. Δηλαδή θα διορθωθούν
πάντα όμως σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργού. Μάλιστα. Και επειδή έχουμε ακούσει λεγόμενα, θέλετε να πείτε πάρα πολλές φορές, αυτό συνεχίζω εγώ να καταλαβαίνω λίγο παρακάτω από αυτό το οποίο έχετε στο μυαλό σας και λέτε. Είσαστε επιφυλακτικοί για το τελικώς τι θα συμβεί. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος χρόνος που τους δίνεται την δυνατότητα να επανελέξουν τα λάθη και τις αδικίες? Σύμφωνα έτσι με τις συζητήσεις που κάναμε, ήδη έχουν ξεκινήσει, έχουν ανοίξει οι πύλες, έχει ανοίξει το σύστημα για να μπορούν να ξεκινήσουν σιγά σιγά να γίνονται οι διορθώσεις. Οπότε θεωρώ ότι και εντός της εβδομάδας θα βλέπουμε ποιες διορθώσεις από αυτές που μας υποσχέθηκε ο Υπουργός θα επιλύονται και θα τις παίρνει το σύστημα. Οπότε νομίζω ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα έχουμε μια πρώτη εικόνα. Ναι, αλλά ξέρετε, κατά πόσο δηλαδή θα λειτουργήσει το σύστημα έτσι όπως μας το είπε ο Υπουργός. Μάλιστα. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, αν υπό την πίεση των δικών σας των κινητοποιήσεων, το πολιτικό κόστος ή όλα τα υπόλοιπα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, γιατί δεν είναι μόνο Κρήτη, εμείς μπορεί να κοιτάμε την αυλή μας, αλλά είναι όλη η Ελλάδα η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα με Natura, δασικούς χάρτες και όλα τα υπόλοιπα, και τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Ορφανουδάκη. Ενδεχόμενα, αν δεν λυθεί το θέμα και το πάνε σε μία προσωρινή λύση του χρόνου, μία από τα ίδια, γιατί θυμάμαι πολλούς από εσάς να λένε ότι ξέρετε, εμείς έχουμε τον φόβο και τον εκφράζουμε ότι η επόμενη πενταετία μπορεί να κυλήσει όπως τη φετινή σε ό,τι έχει να κάνει με την βοήθεια την οποία παίρνουμε, την ενίσχυση την οποία λαμβάνουμε. Είναι κάτι που εσείς το διασφαλίσατε αυτό? Αυτή είναι και η μεγαλύτερη αγωνία μας από την αρχή, διότι όπως είπαμε το έτος 2022 θα λειτουργήσει ως γέφυρα για την επόμενη ΚΑΠ, οπότε οι όποιες ποινές θα υπάρξουν από τις τρευλώσεις της ΚΙΑ και της Υπουργικής Απόφασης και του τρόπου τον οποίο έγιναν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, αυτά θα ακολουθήσουν τον παραγωγό και στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα, ότι η αγωνία παραμένει ουσιαστικά και για τα επόμενα χρόνια και για την επόμενη πενταετία, για το τι τελικώς θα ισχύσει και τι θα βρείτε και του χρόνου μπροστά σας, κύριε Ορφανουδάκη. Νομίζω ότι είναι το μεγάλο ζητούμενο. Πολύ σωστά. Από εκεί και πέρα εμείς νομίζω ότι κάναμε την προσπάθειά μας. Εκτιμώ ότι αρκετός κόσμος δεν κατάλαβε το μέγεθος του προβλήματος. Υπήρξαν βέβαια και καθυστάσεις. Δεν το κατάλαβε, πώς δεν το κατάλαβε? Διότι οι επιδοτήσεις νομίζω ότι όταν μπαίνουν μέσα στην τσέπη το καταλαβαίνουν άπαντες ότι είναι μειωμένες. Τι θέλετε να πείτε, πολλοί κόσμος δεν το κατάλαβε? Είχαν τη διαβεβαίωση από αρκετά γραφεία έτσι ενεργοποιήσεως ότι όλα αυτά θα επιληθούν αυτόματα και από μόνα τους μέσα στο Δεκέμβριο. Οπότε πολλοί κόσμος επαναπάθηκε ότι όλα αυτά αυτομάτως θα διορθωθούν από μόνα τους το Δεκέμβρη. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε. Προς το παρόν μία στάση αναμονής. Νομίζω μέχρι τη Δευτέρα 27 του μήνα να δείτε, μέχρι τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου ή Νοεμβρίου? Ήδη το σύστημα έχει ανοίξει. Ξεκινάνε οι διορθώσεις, δηλαδή το σύστημα μπορεί να λαμβάνει τροποποιήσεις και διορθώσεις. Από εκεί και πέρα οριστικά θα ξέρουμε αν θα χαθούν χρήματα και σε πόσο μεγάλο βαθμό με την πληρωμή πλέον. Μάλιστα. Οπότε είναι ορόσημο αυτές οι ημερομηνίες, δηλαδή με 27 του Δεκέμβρη, 24 ή από 23-24 μέχρι 27 του Δεκέμβρη, για να ξέρετε και εσείς πώς ή όχι πώς, τι θα βρείτε, τι θα έχετε απέναντί σας και βέβαια στη συνέχεια που είναι το αυτονόητο για σας το πώς εσείς θα προχωρήσετε διεκδικώντας αυτά τα οποία σας αναλογούν. Μάλιστα. Κρατάω αυτά που είπατε και κυρίως κρατάω τις πρώτες σας τις αναφορές αναφορικά με αυτά τα 22 δις που λέτε ότι κρατάτε μία επιφύλαξη, διότι αν δεν διαχειριστούν σωστά τότε πραγματικά το αγροτικό επάγγελμα δεν θα γίνει διέξοδο ζωής για τους νέους, αλλά τέλος πάντων θα είναι αποτρεπταίο για τον κάθε αγρότη, για τον κάθε παραγωγό ακόμα και σήμερα και για τους παλιούς.
Σωστά, κύριε Δελτηράκη, θα ήθελα να αναφέρω και κάτι άλλο, το οποίο εγώ προσωπικά το θεωρώ πολύ σημαντικό, ότι πέρα από τις ενισχύσεις, αυτό έτσι που βγήκε μέσα από τη συζήτηση είναι η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας, η οποία έτσι θα έχει τη στήριξη της περιφέρειας, η οποία θα έχει ένα διάβολο επικοινωνίας με το Υπουργείο και για τις συζητήσεις για τη νέα ΚΑΠ και τον τρόπο των ενισχύσεων, αλλά και για τα υπόλοιπα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο, όπως το κόστος παραγωγής και άλλα ζητήματα που βάλαμε. Νομίζω ότι δηλαδή και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, άνθρωποι από τον πρωτογενή τομέα, από την καρδιά της παραγωγής, να μετέχουν στις συζητήσεις και να μεταφέρουν τα προβλήματα όπως αυτοί τα αντιλαμβάνονται στα κέντρα αποφάσεων. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω τις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ, κύριε Ορφανοδάκη. Καλημέρα. Καλημέρα σας.